Καλημέρα στους ακροατές σας. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο αλλιεύθηκε έτσι στην καθημερινότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν έχει δοθεί και η απαραίτητη δημοσιότητα. Και όταν σου τύχει, γιατί μπορεί να σε απέξω, τώρα που συζητάμε κάποιοι, να μην έχουν περάσει από αυτό το στάδιο και εύχομαι να είναι πολλοί αυτοί, αλλά κυρίως εμείς που έχουμε παιδιά, μας έχει τύχει. Καλώς κακώς, παιδιά είναι, θα χρειαστούμε ιατρική φροντίδα σε κάποια ατυχηματάκι, κάπου κτλ. Μια εξέταση, έτσι. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζουμε το περάστε έξω, κύριε. Ακριβώς. Τι είναι αυτό ακριβώς και πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την οργάνωση μέσω Facebook, όπου όλοι έχετε καταφύγει στο συνήγορο του πολίτη και έγινε και ερώτηση στη Βουλή, τα είπα πριν. Ως γονείς, ως μαμάδες, δικηγορίνες, είχαμε αντιμέτωπες με περιστατικά βίας και ανέτειας απομάκρυνσης των γονέων από τα παιδιά τους κατά την τέλεση των ιατρικών πράξεων. Και μιλάμε για ανήλικα παιδιά 4, 5, 6, 7 χρόνια. Μιλάμε για ανήλικα παιδάκια, μιλάμε και για βρέφη 40 ημερών. Όπα, μιλάμε και για βρεφάκια, δεν μιλάμε μόνο δηλαδή, για παιδιά ανήλικα. Σε κάθε περίπτωση και η ενηλικότητα και η παιδική ηλικία προστατεύεται. Ο γονιός είναι η φωνή του παιδιού. Από τη στιγμή που μας ενδιαφέρει το καλό του παιδιού και αυτό υπάρχει σε όλες τις διατάξεις συντάγματος, διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και νοσοκομειακού ασθενούς, θα πρέπει και οι γιατροί να αντιληφθούν και πέρα από τους νόμους ότι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή το να κάνεις καλά ένα παιδί το συντομότερο δυνατό με το πιο ασφαλή και γρήγορο και μη επώδυνο τρόπο για το παιδί, είναι το επιθυμητό. Άρα, ένα παιδί στην αγκαλιά του γονιού μπορεί να κάνει πιο γρήγορα την αιμοληψία του. Όταν λέμε στην αγκαλιά, για μερικά στην αγκαλιά, αλλά για κάποια άλλα δίπλα τους. Ή δίπλα, να είναι παρόν ο γονιός και να το παρηγορεί και έτσι και ο γιατρός θα κάνει γρήγορα τη δουλειά του ή το παραϊατρικό προσωπικό και να μην υπάρχει κανένα θέμα. Αντιθέτως, λοιπόν, συναντήσαμε πάρα πολλά περιστατικά σε πανελλαδικό επίπεδο όμως, όχι μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Όπου υπήρχαν ανακοινώσεις από διευθυντές των κλινικών, διευθυντές των νοσοκομείων, ότι για να κάνουν τη δουλειά μας θέλουμε οι γονείς να είναι απ' έξω. Ο λόγος δεν έγινε ποτέ γνωστός, ποιος είναι ο νόμιμος λόγος που θα μπορούσε να... Δεν ρώτησε κανένας γονέας τον γιατρό γιατί θέλεις να περάσω έξω. Για να κάνω τη δουλειά μου θα περάσεις απ' έξω. Ναι. Είναι η πολιτική του νοσοκομείου. Ωστόσο, η πολιτική του νοσοκομείου δεν μπορεί να είναι υπεράνω νόμου. Ναι. Δεν μπορεί να είναι υπεράνω συμφέροντος του. Και παιδιού. Είχαμε και πολλές φορές αντιδικία και έντονη και επεισόδιο και συμπλοκές. Μπορεί να έχουμε. Έμαθα ότι είχαμε σπρώξηματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε. Υπήρχαν πάρα πολλά περιστατικά άρνησης των γιατρών να περιθάλψουν τα παιδιά. Ακριβώς. Επειδή οι γονείς επιμέναν στην επιλογή τους να είναι παρόντες κατά την εξέταση και κατά την τέλεση των απλών ιατρικών πράξεων. Δεν μιλάμε δηλαδή για πράξεις που χρειάζονται αποστηρωμένο περιβάλλον. Εντάξει, δεν μιλάμε για χειρουργείο δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε για χειρουργείο, μιλάμε για Να δέσω ένα τραύμα, έτσι. Ακριβώς. Ένα παιδί σε αυτή την περίπτωση, όταν είναι σε ξένο περιβάλλον, με ξένους ανθρώπους, με αντικείμενα, χρειάζεται. Και εκείνη την ώρα που έχει πάει εκεί και έχει ένα θέμα με την πίεση του εκείνη τη στιγμή από το ατύχημα που έχει δεχτεί, ψυχολογική πίεση, έτσι. Πονάει κτλ. Θέλει ένα δικό του άνθρωπο. Ποιον θέλει, τον γονέα θέλει, τι θέλει. Και ο γονιός θέλει να συνεργαστεί με τον γιατρό, γιατί σε αυτόν θα εμπιστευτεί τη θεραπεία του παιδιού του. Μάλιστα. Απλά και οι ιατροί θα πρέπει να καταλάβουν ότι. Ιδίως οι νοσοκομειακοί, ότι κανένα δεν είναι υπεράνω νόμου, γιατί οι γονείς θέλουν τις υπηρεσίες τις ιατρικές, ναι. Συνενούν στις ιατρικές πράξεις, αλλά παρουσία τους ναι. Στις απλές ιατρικές μάλιστα. Πράξεις. Και τελικά. Δηλαδή σε επίπεδο να αρνούνται ναι. να τελειώσουν το καθήκον τους οι γιατροί. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κακό. Ναι, γιατί αυτό φτάνει σε επίπεδο της ποινικής δίωξης. Τώρα λοιπόν, τι πρέπει να συμβεί, τι κάνατε και τι πρέπει να γίνει άμα οι γονείς αντιμετωπίζουν τέτοιο φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι γιατροί αρνούνται να τελέσουν το καθήκον, το ιατρικό τους καθήκον, όπως τους επιβάλλει ο νόμος. Και επαναλαμβάνω, έχει συμβεί αυτό. Και είναι δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς επιτόπου θα πρέπει να καλούν την αστυνομία ή να πηγαίνουν στον εισαγγελέα, ένας από τους δύο φυσικά, για να μην αφήσει το παιδί μόνο. Και να υποβάλει την μήνυσή του επιτόπου. Να μην χάνεται χρόνος, βέβαια και ανάλογα και την.
και τη χρονική ευχέρεια και το πώς ναι, θα πηγαίνει το περιστατικό με το παιδί. Λέμε πώς είναι κανονικά η κίνηση, έτσι. Εμείς από εκεί το και νόμιμο, πέρα... το σωστό είναι να προστατέψει το συμφέρον του παιδιού του εκείνη την ώρα με υποβολή μήνυσης είτε στην αστυνομία είτε και στην εισαγγελέα. Και στηρίζεται σε νόμο αυτή η κίνηση. Γιατί μιλάμε για παράβαση καθήκοντος και έκθεση ενηλίκου. Και έκθεση ενηλίκου, μάλιστα. Ο συνήγορος του πολίτη στον οποίο πήγατε, τι σας είπε? Αυτό που προτείνουμε στους γονείς είναι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μετά την λήξη του περιστατικού, το πιο ανέξοδο και το πιο γρήγορο που μπορεί να υποστηρίξει ένας γονιός για να προσπίσει τη σφαίρα του παιδιού του από αυτές τις πρακτικές που είναι παράνομες, είναι να υποβάλει μια αναφορά καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη, στο συνήγορο του παιδιού και στο Υπουργείο Υγείας που έχει μια αυτοτελή υπηρεσία για τα δικαιώματα του ασθενή, γιατί κανένας ασθενής δεν είναι άμυρος δικαιωμάτων. Και να προσπαθήσει να βρει το δίκαιο του μέσω αυτής της ανεξάρτητης. Ο συνήγορος του πολίτη πάντως συνηγορεί υπέρ σας, έτσι. Έχει υιοθετήσει πλήρως τα νομοθετικά μας επιχειρήματα, δηλαδή ότι ο νόμος προστατεύει τον ασθενή και δει τον ανήλικο ασθενή που χρειάζεται την υπεράσπιση από τον γονιό του και την παρουσία του. Ναι. Όπως ακριβώς λένε και η Διεθνή Σύμβαση για το Δικαίωμα του Παιδιού. Ναι. Και απλά απέφυνε στο Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας να δώσει μια χρωμοδότηση που θα έπρεπε να υιοθετηθεί, δηλαδή σε επαναλογικό επίπεδο, ίσως σε επίπεδο εγκυκλίου για όλα τα νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση και όχι στον κάθε γιατρό όπως το συμφέρει βολέ. Λοιπόν, και τέλος, εσείς κινηθήκατε και σε μια επιστολή που στείλατε στα νοσοκομεία, αλλά εκείνα ανήρτησαν, έχω κάτι στα χέρια μου που λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος, η παραμονή των γονέων κτλ. Στο εξεταστήριο, τι λέει? Αυτοί επιμένουν στην ίδια πρακτική ότι είναι θέμα κανονισμού και ότι αυτοί κανονίζουν πώς θα κάνουν τη δουλειά. Αλλά εδώ υπάρχει θέμα νόμου, έτσι. Ναι, δεν ισχύει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να ακούσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, την κυρία Μαστοράκου, την οποία άφησα να ακούσει όλο την ιστορία όλη για να έχει πλήρη άποψη. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλή σας μέρα. Τα ακούσατε. Είναι ένα θεματάκι το οποίο είναι στην καθημερινότητα και έχει πέσει στα βουβά. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τα βγάζουμε αυτά. Διότι αυτά κάποια στιγμή θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γνώστες. Mm-hmm. Τι λέτε? Εγώ να σας πω το εξής. Καταρχήν έχω ιδία άποψη γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι εργαστηριακός γιατρός και δέχομαι μικρά παιδάκια στο χώρο μου. Και παίρνετε αίμα. Για τις παράδειγμα. Για παράδειγμα, μία απλή γιατρική πράξη. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι η πιο σωστή τακτική είναι να συνεργαστείς με το γονέα, αρκεί βέβαια να έχει τις προϋποθέσεις. Δηλαδή... Γιατί μερικές φορές δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να ξέρετε. Δηλαδή, μερικές φορές τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του παιδιού από τη συμπεριφορά του γονέα, ο οποίος δεν καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αγχώνεται πάρα πολύ, δημιουργεί θέματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, έχει συμβεί, για να σας κάνω τον αντίλογο. Βεβαίως, και γι' αυτό σας έχω, βεβαίως. Έτσι, έχει συμβεί κατά τη διάρκεια αιμοληψίας να έχετε σε εσύ τόσο πολύ μαμά που έχει λιποθυμήσει και έχουμε μείνει με τη ΣΥΡΙΖΑ στο χέρι και να μην ξέρουμε τώρα να προστατεύσουμε το παιδί ή τη μαμά που λιποθύμησε. Δεύτερο περιστατικό. Επειδή η μαμά ή εν πάση περιπτώσει κάποιος γονέας αγχώνεται πάρα πολύ, είχε συμβεί την ώρα που το παιδί, ας πούμε, πονάει και κλαίει φυσικά, γιατί εντάξει, η μαμά να έχει πάρει τη ΣΥΡΙΖΑ και να την έχει βγάλει από το χέρι του παιδιού. Σταματήσε τη διαδικασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μου λέτε περιπτώσεις πολύ σημαντικές όπως τις ακούω στην περιγραφή, αλλά είναι περιπτώσεις πολλές αυτές? Ή μιλάμε για μεμονωμένες όπου παντού υπάρχει κάποια εξαίρεση? Κοιτάξτε, σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι πολλά τα περιστατικά. Ενώ αντιθέτως είναι πάγια η εντολή, περάστε έξω. Δεν λέει περάστε έξω εσείς που δεν θα αντέξετε. Προσέξτε, λέει περάστε έξω όλοι μαζί. Αντέχετε, δεν αντέχετε. Έχετε πνευματικό επίπεδο. Έχετε, δεν έχετε πνευματικό επίπεδο και παιδεία τέτοια που σας επιτρέπει να αντιληφθείτε ότι εκεί γίνεται ιατρική πράξη και θέλει συνεργασία με τον γιατρό? Λοιπόν, πώς το προημείου απ' έξω στην πόρτα, γιατί την έχω τη φωτογραφία. Θα σας, αμέσως κυρία, αμέσως. Εκ προημείου απ' έξω την πόρτα μας απομακρύνουν όλους. Ο κανονισμός δηλαδή του νοσοκομείου βγαίνει ως κανόνας για το σύνολο βάσει εξαιρέσεων ανθρώπων με άλλα λόγια, που αυτό λέω, στη θέα είτε του αίματος είτε της ένεσης.
Εγώ δεν σχολιάζω τώρα, προσέξτε, δεν σχολιάζω το κανονισμό του νοσοκομείου. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα λεπτό. Είναι τα επίκληση του κανονισμού του νοσοκομείου ότι είναι υπεράνω συντάγματος διεθνών συμβάσεων και ότι ο κανονισμός αυτός ισχύει για τους πάντες. Ενώ μου λέτε τώρα σημαντικές εξαιρέσεις που τις καταλαβαίνω, τις αντιλαμβάνω. Απολύτως. Είναι πρόβλημα για τον γιατρό εκείνη την ώρα. Είναι πρόβλημα. Όταν ο γονιός δεν είναι σε θέση να είναι παρόν, ψύχρεμος και παρήγορος για το παιδί του, εννοείται ότι πρέπει να είναι από ή να είναι ο άλλος ο γονιός, συνήθως ο άντρας, ο μπαμπάς. Ή όποιος είναι, ή όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί και είναι και μόνος εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Αλλά είναι δυνατόν η εξαίρεση να αποτελεί τον λόγο του κανονισμού που θα είναι γενικά και θα βγαίνει ανακοίνωση απ' έξω, οι γονείς περάσουν απ' έξω. Λοιπόν, να σας απαντήσω γενικά σε αυτό το θέμα, έτσι, αφού δεν ερχόμαστε τις ειδικές περιπτώσεις. Πάντως αυτά που μας είπατε ήταν σημαντικά. Κοιτάξτε, είναι θέμα. Προσέξτε, επειδή σας λέω, έχω ίδια εμπειρία. Δεν μπορείς εύκολα να αξιολογήσεις τη συμπεριφορά και την αντίδραση του γονέα, δυστυχώς, από την αρχή. Ενώ γίνεται, εξηγούμε το τι θα συμβεί, η ιατρική πράξη κτλ. Πραγματικά, εγώ έχω προσωπικά βρεθεί προεκπλήξεων από τη συμπεριφορά ορισμένων γονέων και μάλιστα σας είπα. Ας πούμε, υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Και φυσικά εννοείται ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς. Προσέξτε τώρα, όταν μιλάμε για την δομή ενός νοσοκομείου, που έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, τίθεται ένα θέμα. Δηλαδή, θα πρέπει και να υπάρχει μια συνεργασία. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι αυτή η εντολή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να υφίσταται. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με το γονέα. Η ρητή εντολή της απομάκρυνσης. Ακριβώς. Οι πινακίδες που είναι έξω από τις πόρτες. Ναι, αυτό είναι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, πρέπει να υπάρχει. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Τίποτα δηλαδή, δεν είναι απλά στη ζωή, αυτή είναι αλήθεια. Πραγματικά έχω βιώσει περιστατικά πολύ άσχημα εδώ στο γιατρείο, όπου υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, υπερβολική αντίδραση, ας την ονομάσουμε έτσι, του γονέα, που δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να, εκείνη τη στιγμή που βλέπει το παιδί κλαίει και σπαρταράει από το κλάμα, που είναι λογικό. Ναι. Αντιδράει δυστυχώς αφόρμητα και εις βάρος της υγείας του παιδιού που δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Πάντως αυτό είναι εξαίρεση. Εγώ έτσι το βλέπω. Όχι, δεν είναι εξαίρεση. Yeah. Προσέξτε. Ειδικά στο θέμα του παιδιού, εγώ θα σας πω το εξής. Το 50% των γονέων έρχονται και, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια ψυχραιμία να αντιμετωπίσουν και ξέρουν και τι θα γίνει και, εν πάση περιπτώσει, είναι λογικοί άνθρωποι και καταλαβαίνουν μια διαδικασία. Υπάρχει ένα 50 όμως που είναι απρόβλεπτη η διαδικασία. Μέσα σε αυτό το 50%, εγώ θεωρώ ότι ένα 10% εκδηλώνει μια κρύα συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αυτών των πράξεων. Αυτό μιλάμε τώρα για μια, προσέξτε, ένα νοσοκομείο που έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά και δεν έχει ίσως το χρόνο και την υποδομή και το προσωπικό να κάνει αυτή τη διαδικασία. Επομένως, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ας σεβόμαστε λίγο και το χώρο του νοσοκομείου. Γιατί εγώ έχω ένα ερώτημα τώρα το οποίο τίθεται αυτομάτως από αυτά που λέτε. Θα ρωτήσετε αμέσως, αλλά να το πω, κυρία Δημοσίου, και ρωτάτε κι εσείς για να απαντήσει και να κλείσουμε. Όλα αυτά εντάξει, ναι, δεν έχει το νοσοκομείο την υποδομή, δεν έχει το χρόνο, δεν έχει πάρα πολλά εκατοντάδες περιστατικά, ιδιαίτερα τώρα με τα κλεισίματα των νοσοκομείων, κάποια νοσοκομεία υπερδιπλασίασαν τη δουλειά του. Το παιδί δεν το υπολογίζει κανένα στην ψυχολογία που θα δημιουργηθεί εις βάρος του εκείνη την ώρα. Εννοείται ότι πρέπει να υπολογιστεί αυτό. Ποιος? Δεν το συζητάμε. Ποιος? Δεν το συζητάμε. Ποιος? Η νοσοκόμα που κοιτάει να το πάρει και να φύγει γιατί έχει 50 ασθενείς, ο γιατρός που τον καλεί. Μα γι' αυτό εγώ τοποθετήθηκα εξ αρχής. Ένα λεπτό. Εγώ τοποθετήθηκα ότι πρέπει να βρίσκονται εκείνοι οι τρόποι συνεργασίας με τους γονείς. Έτσι. Η αρχική βάση είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ και να πω ότι όταν ένας γονέας δεν τηρεί τα χαρακτηριστικά αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι, αλλά όχι, εκεί θα είμαι πάρα εκεί, πολύ αυστηρή. Εκεί και νομίζω και η κυρία Δημοσίου την ακούω τώρα. Εννοείται συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι ψύχρεμος, πρέπει να είναι συνεργάσιμος και ο γονιός, να βοηθάει τον γιατρό ή τον νοσηλευτή, να γίνει η δουλειά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Άρα για να καταλήξουμε. Άκουσαμε ενδιαφέρον και με πολύ χαρά ότι είστε εναντίον της ανάρτησης έξω από τις πόρτες για όλο τον κόσμο. Παρακαλώ, περάστε έξω εδώ.
αφήστε το παιδί σας το ανήλικο και μπείτε μέσα και κάνετε, καθίστε έξω και τι κάνετε. Έτσι. Και από την άλλη, να είναι ψύχρεμοι οι γονείς αν δεν μπορούν να αντέξουν τη θέα του αίματος, αν δεν μπορούν να είναι και όταν το παιδί ασχίζει και πονάει και βγάζει επιφωνήματα και πάει λέγοντας, ας πάει κάποιος που αντέχει για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο γιατρό. Έτσι. Ακριβώς. Για να μην δημιουργηθεί. Πέστε, κυρία Δημοσίου, για να κλείσουμε. Την άποψη τη γιατρού, στην περίπτωση που οι γιατροί αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Ναι, ναι. Σωστό. Σε ψύχρεμους γονείς που θέλουν να είναι παρόντες κατά τη. Με μόνο αιτιολογικό ότι πρέπει να περάσουν έξω, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Ναι, και τους έχουν αποκαλέσει και τρελούς και ακατάλληλους και θα φωνέξουν την πρόνοια και τους, ναι, και τους απειλούν με μηνύσεις και εισαγγελίες. Παρά τον νόμο και παρά το ότι ο γονέας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών. Για πέστε μου, κυρία Μαστοράκου. Εντάξει, αυτό είναι μια ακραία αντίδραση. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα, ένα νοσοκομείο που έχει έναν κανονισμό, εν πάση περιπτώσει υποχρεώνει και το προσωπικό να υπακούσει αυτό το κανονισμό. Αλλά θεωρώ ότι είναι ακραία συμπεριφορά. Έτσι. Θεωρώ ότι η βάση συνεργασίας είναι προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε. Όχι, το να αρνηθεί την ιατρική παροχή όταν αν δεν φύγει ο γονιός από μέσα τη στιγμή που δεν σου δημιουργεί πρόβλημα, για μένα είναι κακό, ήθεια. Κοιτάξτε, γενικώς. Και παράνομο. Παράνομο. Είναι αδίκημα, είναι αδίκημα. Σωστά το λέτε, κυρία. Υπάρχει το. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το βασικό δικαίωμα του ασθενούς και βέβαια το παιδί εκφράζεται μέσα από το γονείς να δέχεται ή όχι την ιατρική πράξη. Έτσι. Ναι, ναι, τι να με δέχεται. Βεβαίως δέχεται. Να συγγενεί σε μια ιατρική πράξη. Δεν καταλάβατε. Εδώ. Λέω ότι αρνείται ο γιατρός. Τι δεν ρωτάει ο γιατρός. Πρέπει να δέσω το τραύμα. Αλλά αν δεν φύγετε, δεν το δένω. Όχι. Mm-hmm. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Μένω στο θέμα, θα το ξανακοινήσω. Θέλω και άλλους και θα βρω και το σύνηγορο του πολίτη. Σας ευχαριστώ και τους δύο, κυρία Δημοσίου. Χάρηκα που τα είκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα. Γεια σας.